Σήμερα είναι η πρεμιέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Μια ταινία η οποία έχει μια μεγάλη ιστορία. Λίγο πολύ έχει ακούσει, έχει διαβάσει. Εγώ θα πω δύο-τρία πράγματα, δεν θέλω να σας κουράσω. Ξεκινάω από τα πολύ απλά. Η ταινία δεν είναι Hollywood. Ο τρόπος που κινηματογραφήθηκε έχει μια ντοκιμαντιρίστικη ματιά να προσεγγίσουμε μια αληθινή ιστορία και να την πούμε απλά και λιτά στο κοινό και αυτό στο τέλος θα δούμε αν συγκινεί. Ένα. Μιλάμε για ελληνικό κινηματογράφο ο οποίος κινηματογραφήθηκε, η ταινία κινηματογραφήθηκε σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σκανδιναβικός κινηματογράφος, διότι ο άνθρωπος προσπαθεί να ισορροπήσει μέσα στη φύση. Θα δείτε πανέμορφες εικόνες και θα ήθελα και το κάνω αυτό για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον διευθυντή φωτογραφίας, τον Δημήτρη Κωνσταβολή, για τις πραγματικές εικόνες που αναφέρω. Επίσης αυτή η ταινία θα μας ταξιδέψει σε άλλες εποχές. Και για να μπορέσουμε να συλλέξουμε όλες αυτές τις ιστορίες, αυτά τα όπλα, μας βοήθησε, θα το πω για άλλη μια φορά, ο Σύλλογος Φίλων Ιστορίας και Αναταράστασης αυτής για μισόν, ο Μανώλης Ισαπλίδης, αφέλης της Ευρώπης. Και ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος μαζί με τον Νίκο το Ματινέλη, κάθε ένα πασπέρα και το άλλο, θα το δείτε το άλλο, το γνωρίσετε. Θέλω επίσης να σας πω ότι να ευχαριστήσω επίσης την Ελένη της Κάρπου που είχε την οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής. Πολύ δύσκολο το οργανώναμε την ταινία. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά δύο εξαιρετικούς φίλους μου που με βοήθησαν πάρα πολύ, που είναι η Χριστίνα Ηλιόγιου και η Μαρία Εκλάφου. Και είναι πάρα πολύ συνεργαστές, θέλω να τους ευχαριστήσω όλους τους ηθοποιούς. Όλοι όσοι ήταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Ο Νίκος ο Καλαϊτζίδης, ο οποίος επιμελήθηκε τα σκηνικά μας, και ο Κανάρης ο Γεραμάρης, τη μουσική σύνθεση, ο Βασίλης ο Βασίλης, ο Βασίλης, ο Συντέχνης, ο Βασίλης, ο Συντήγης, της μουσικής που θα ακούσετε. Εγώ είμαι που δεν μιλούσα και πολύ. Διάρκεια της ταινίας 97 λεπτά, εύχομαι να την απολαύσετε. Και για άλλη μια φορά είναι η συγκινητική παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ έχω παρακολουθήσει την θέση μου. Να είστε καλά.